Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μία εκδήλωση που αναφέρεται στο βιβλίο που έχει γράψει η κυρία Τζαβάρα, την Ιερή Γη των Μύθων, αλλά έχει αγιάσει αυτή η εκδήλωση, διότι την είχαμε προγραμματίσει τον Μάρτιο του 20. Μας έπιασε ο κορονοϊός και δεν μπόρεσε να γίνει. Και προσπαθήσαμε στη συνέχεια, του βάλαμε άλλες δύο φορές, αλλά όλο και κάτι τύχαινε. Οπότε είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που σήμερα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Όπως βλέπετε, γνωστά πρόσωπα διάβασαν και θα παρουσιάσουν το βιβλίο. Η κυρία Βλαχάκη, ο κύριος Κέρπης και ο κύριος Κατέρης. Θα σας πω λίγα λόγια για το βιογραφικό της κυρίας Τζαβάρα, γιατί πραγματικά τη ζηλεύω. Και θα το καταλάβετε μόλις σας διαβάσω τι έχει κάνει. Η Ελευθερία Αναγνωστάκη Τζαβάρα είναι ποιήτρια. Γεννήθηκε την ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας και ονομάστηκε τιμητικά Ελευθερία. Σπούδασε στο Λονδίνο φιλοσοφία και φιλολογία και εργάστηκε για πολλά χρόνια ως καθηγήτρια. Η αγάπη της για την αρχαιολογία την έφερε σε επαφή με τον τουρισμό, με διαλέξεις και ταξίδια στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έτσι της δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψει εργαζόμενη ως Information Officer σε κρουαζιερόπλοιο και να διαπλέψει τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τον Ινδικό και τη Μεσόγειο. Τα ταξίδια αυτά της χάρισαν την ευκαιρία να επισκεφθεί πολλές χώρες του πλανήτη και να μελετήσει την κουλτούρα και τον πολιτισμό λαών όπως της Νότιου Αφρικής, των Αβορίγινων της Αυστραλίας, των Μαωρί της Νέας Ζηλανδίας, των κατοίκων των νησιών της Πολυνησίας, Φίτζη, Σαμόα, του Μεξικού και της σύγχρονης Αμερικής. Η Ελευθερία παρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1965 σε νεαρότατη ηλικία με δημοσιεύσεις στα περιοδικά Νέα Εστία, Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Κριτική Εστία, Υπηρετική Εστία κτλ. Ασχολείται με παρουσιάσεις και κριτική βιβλίων, εικαστικών έργων, χοροθέατρο και διαλέξεις. Παρουσιάζει ποιητικά δρόμενα και συνεργάζεται με πολλά λογοτεχνικά, ιστορικά και φιλοσοφικά περιοδικά. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες και έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια αρχαιολογίας, φιλοσοφίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διατέλεσε Γενική Γραμματέας και Πρόεδρος, και νομίζω η μοναδική γυναίκα, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών επί σειρά ετών. Γι' αυτό είπα ότι σας ζηλεύω, κυρία Τζαβάρα. Και όσον αφορά αυτό το βιβλίο, την Ιερή Γη των Μύθων, επειδή το διάβασα, μια και πραγματικά με ενδιαφέρει η μυθολογία και η ιστορία, είναι εξαιρετικό για όσους έχουν πραγματικά το ενδιαφέρον γύρω από αυτά τα θέματα και θα μάθετε πράγματα τα οποία δεν τα μάθαμε ούτε στο σχολείο, ούτε τα ακούμε συχνά. Ο λόγος λοιπόν τώρα στον κύριο Κέρπη. Κυρίες και κύριοι, εφόσον κάθε μύθος είναι συνυφασμένος με τον τόπο που τον εξέθρεψε και εμπλέκονται στη δημιουργία του πρωταγωνιστές άνθρωποι και θεοί, η συγγραφέας μας κυρία Ελευθερία Αναγνωστάκη Τζαβάρα στο πολύτιμο πόνημά της «Ιερή Γη των Μύθων» παρουσιάζει σε πρωινιακή μορφή την ιστορία των τόπων, τη γεωγραφική και πολιτιστική τους παράδοση μέσα στους αιώνες με πάμπολες ιστορικές πληροφορίες και μαρτυρίες. Κυριαρχεί βέβαια εδώ καθαρά η αντικειμενική πληροφοριακή γραφή, η γλώσσα της επιστήμης και της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Όταν όμως περνάμε στην προέλευση και ανάλυση των μύθων, μας αποκαλύπτεται ένα πνεύμα διεισδυτικό, με τη λεπτομεριακή παρατήρηση να εξετάζει σε βάθος το περίγραμμά τους, να ρίχνει τον προβολέα της έρευνας σε κάθε σημείο και να μην αφήνει τίποτα έξω από την κρυσάρα και το φως της επιστήμης. Έτσι, η γέννηση των μύθων έχει να κάνει με τη γλωσσική υπόστρωση και τις ετυμολογικούς συσχετισμούς που μας προσφέρει η πλούσια παρακαταθήκη του ελληνισμού.
Οι μυκήνες λόγου χάρη μπορεί ετυμολογικά να παράγονται ή από τη λέξη μύκης που σημαίνει θήκη ξύφους που έπεσε από τα χέρια του ιδρυτή της πόλης του Περσαία ή από τη δίψα του όταν ξερίζωσε ένα μανιτάρι μύκητα και τότε πλούσιο νερό ξεπήδησε από τη γη. Η θεοποιημένη φύση και τα φυσικά φαινόμενα με τους ήχους της αποδόθηκαν σε ψήθυρους υπερφυσικούς και γέννησαν τους μύθους του μαντίου της Δοδόνης, όπως επίσης τα γεωγραφικά τοπονύμια υπήρξαν πρώτιστα μυθολογικά. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, οι θεοί συμμετέχουν στην ανθρώπινη καθημερινότητα και η μυθολογική φύση ενσωματώνεται στη θρησκεία. Έτσι, ο Δωδονέος Δίας ψιθύριζε τις επιθυμίες του, που ήταν και πρόβλεψη για το μέλλον, ανάμεσα στα φύλλα της Βελανιδιάς. Μέχρι τον 8ο π.Χ. αιώνα, η λατρεία γινόταν στην Ήπεθρο, γύρω από την Ιερά Δρή. Τότε, γύρω από αυτήν τοποθετήθηκαν κυκλικά τρίποδοι χάλκινε λέβητες, το Δωδονέων Χαλκίων, για να δίνουν χρησμούς και να προστατεύουν το χώρο. Ο ήχος των Λεβίτων σε συνδυασμό με το θρόισμα του φυλώματος της Βελανιδιάς, καθώς επίσης και το κελάρισμα της πηγής που ανάβλιζε εκεί κοντά, αποτελούσαν τα σημάδια του μέλλοντος. Οι αστερισμοί του σύμπαντος, ο Γαλαξίας, μυθολογικά ανάγεται στον Ηρακλή, που καθώς θύλαζε τη μητέρα του την Ήρα, τη δάγκωσε στο στήθος της και από εκεί απέρευσε το θεϊκό γάλα, γεγονός σημειολογικό που χάρισε το όνομά του στο αστρικό φαινόμενο. Η ελληνική μυθολογία γοητεύει και εντυπωσιάζει, γιατί πέρα από το μηχανισμό της μυθογένεσης οδηγεί στη μεταμόρφωση της φύσης και των ανθρώπων, όπου οι θεοί ευσπλαχνίζονται τους θνητούς και για να τους γλιτώσουν από τα βάσανά τους ή και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τους μεταμορφώνουν για να σωθούν λυτρωτικά σε πέτρες, δέντρα, βουνά και λίμνες. Έτσι ο Αρκάς, γενάρχης των κατοίκων της Αρκαδίας, μεταμορφώνεται από το Δία, προκειμένου να τον γλιτώσει από την ποινή του θανάτου, γιατί τρύπωσε με τη μάνα του μεταμορφωμένη σε αρκούδα στον αστερισμό της μικρής Άρκτου. Ακόμα η Νέδα μεταμορφώνεται σε ποτάμι, γιατί έσωσε τον Δία όταν ήταν βρέφος από τη μανία του πατέρα του του Κρόνου και την Αγνώ σε Κρίνη, που όπως συμπληρώνει εύγλωτα η εκλεκτή μας συγγραφέας, υπάρχει μέχρι σήμερα και ξεκουράζει με το δροσερό νερό της τους διψασμένους οδοιπόρους. Οι μύθοι αναπλάθονται με χάρη αφηγηματική και εκφραστική απλότητα, γιατί αρδεύονται από τις αρχαίες πηγές. Δεν υπάρχει τίποτα το αόριστο. Οι αρχαίοι κλασικοί ποιητές μας και συγγραφείς πλούσια τροφοδοτούν τις μυθολογικές τους πηγές. Τα διδάγματά τους αναδεικνύονται σε αξίες διαχρονικές και κώδικες ηθικής. Ο μύθος του Φαέθωνα επισημαίνει τιμωρητικά πως η αλαζονία και η ανοησία του ανθρώπου πληρώνονται από τους θεούς. Από τον πατέρα του Ήλιο πήρε ο Φαέθων το ηλιακό άρμα και προσπάθησε να το οδηγήσει κατακαίγοντας τα πάντα πάνω στη γη, μέχρι που ο Δίας τον κεραυνοβόλησε για την αλαζονία του. Οι Ηλιάδες, οι αδερφές του Φαέθωνα, ο οποίος αρπάζοντας το άρμα του ήλιου είχε πιστέψει πως θα κυρίευε τον κόσμο και θα γινόταν βασιλιάς των ανθρώπων και των θεών, έκλαψαν για καιρό πάνω από το καρβουνιασμένο κορμί του. Ο πατέρας των θεών συγκινήθηκε από τον θρήνο και τον οδυρμό των αδελφών του και τις μεταμόρφωσε σε λεύκες. Γι' αυτό, όταν φυσάει ο άνεμος, οι λεύκες ρηγούν με όλο το φύλωμά τους και οι Ηλιάδες θρηνούν για πάντα τον θάνατο του αστόχαστου Φαέθωνα. Και μπορεί ο χρόνος του μύθου να αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά δεν παγώνει ούτε ακινητοποιείται, γιατί όταν η μυθική παράδοση επιβάλλεται δυναμικά στο εδώ και τώρα, καθορίζει κυριαρχικά την κατεύθυνση της φωνής του λόγου της συγγραφέως.
Βλέπουμε λοιπόν μια σύζευξη παρελθόντος και παρόντος σε μια εκφορά λόγου όπου το παρελθόν εκχωρεί την ιστορική του αξία και αναρωφά το παρόν που παραμένει αναλύωτο και διαρκές, προοικονομώντας παράλληλα το μέλλον, την αιώνια ροή των γεγονότων και των πραγμάτων. Ο χρόνος λογοτεχνικά στην αφήγηση της συγγραφέως καθίσταται ενιαίος, αδιαίρετος και ανεπίστρεπτος, γιατί χάνει το ποσοτικό του μέγεθος και γίνεται ποιότητα αναφοράς, καταλύτης των προσδιοριστικών του χρονικών ορίων. Ακούστε κάποιο έβηχο απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η αργολίδα των μύθων». Πώς μας εντυπωσιάζει γοητευτικά η γραφή του. Στο νεκροταφείο των δέντρων, ένας αρχαίος πολεμιστής, περιτριγυρισμένος από πολύτιμα χρυσά κτερίσματα, σκόρπια κύπελα και αμφορείς κρασιού, σπαθιά, σφραγιδόλιθους και χάλκινες αιχμές βελών, φοράει μια χάλκινη πανοπλία και στο ένα πόδι του κρέμεται μια περικνημίδα. Η ανέπαφη αυτή χάλκινη πανοπλία έριξε φως στις αρχαίες ταφικές συνήθειες και επιβεβαίωσε τον Όμηρο όταν υμνούσε τους χαλκοχίτονας αχαιούς. Δίπλα του, τα σώματα δύο γυναικών τον συνοδεύουν στον αιώνιο ύπνο του, στολισμένο δε με βαρύτιμα διαδήματα, κοσμήματα από χρυσό, αμέθιστο και κεχριμπάρι και αμέτρητες χρυσές ροζέτες που κοσμούσαν τα ρούχα τους. Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των μύθων εμφανίζουν την πρωταγωνίστρια γυναίκα, τη δημιουργική της προτεραιότητα σε ρόλους όπου η θεά φύση την επρίκησε με την ιδιοσυγκρασία της ειρηνικής και ευαίσθητης ύπαρξης σε κοινωνίες περισσότερο προηγμένες από την εποχή τους, όπως η Κρήτη. Τα άβητα της γυναικείας ψυχικής ύπαρξης με τα σκοτεινά διλήμματα και τις τολμηρές αποφάσεις της, μονάχα μια ψυχολόγος συγγραφέας θα μπορούσε να αναλύσει και να ερμηνεύσει μέσα από το μικροσκόπιο της ψυχικά πάσχουσας ανθρώπινης ύπαρξης. Δίπλα στο μεγαλείο μιας ανδρομάχης ή της καρτερικής με υπομονή Πινελόπης, καιροφυλακτή μια σκοτεινή κλητεμίστρα και μια δολοπλόκος ζηλόφθονη μύδια. Όμως και οι αντιθέσεις μέσα από την πάλη των ταραγμένων παθών τους έρχονται να αποκαταστήσουν την ισορροπία της κοσμικής τάξης και η ανθρώπινη φύση να επιδιορθώσει και να εκδηλώσει το μεγαλείο της μέσα από την πλαστικότητα της γαλήνιας ηρεμίας που υπόσχεται το φως του Απόλλωνα από τη Δήλο και τους Δελφούς, να διαλύσει τα κακά και να επαναφέρει σε πειθαρχία τη διασαλεμένη ενότητα. Και αυτό το γνωρίζει η ελευθερία Αναγνωστάκη Τζαβάρα στον τρόπο που επιλέγει το μυθικό της υλικό και μας το παρουσιάζει με ένα κρυφό μήνυμα που θέλει να αποκρυπτογραφήσει για το ευάγωγο κοινό της. Ο μυστικισμός του μύθου ανατρέχει όλες τις σελίδες του βιβλίου της. Η ιερή γη των μύθων την εμπνέει, γιατί στην ευλογημένη χώρα των θεών και των ηρώων υπάρχουν ιεροί τόποι, ενεργειακοί, που δημιουργούν μια δόνηση μαγική, καθώς διαχέεται σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, πάλλοντάς το με το ρίγος της ιερής συγκίνησης. Η Δελφή, η Σαμοθράκη, η θόλος της Επιδαύρου με το ασκληπείο της, η ιερή Ελευσίνα, αποπνέουν αυτή την ενέργεια μαζί με την άβρα του αέρα που μας πρόχνει να στροβιλιστούμε στη δίνη των ιερών μυστηρίων και να γνωρίσουμε τις τελετές μύησης με χαρακτήρα γονιμικό. Και ακριβώς αυτό το απόκριφο, γιατί δεν διασώθηκε τίποτε από τον προφορικό λόγο, μόνο υποθέσεις κάνουμε για τα αρχαία μυστήρια, κινεί πιο πολύ την περιέργειά μας να ανιχνεύσουμε το παρελθόν τους. Τα αρχαιολογικά ευρήματα εκφράζουν μια πραγματικότητα, αρκετά ελλειπή όμως. Οι ασθενείς που συνοστίζονταν στο ιερό του Ασκληπιού και με την πίστη που διέθεταν στη δύναμη του Θεού,
Οι προσευχές και τα όνειρα τους επέτρεπαν να εναποθέτουν την ελπίδα τους στο μυητικό ταξίδι για τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Και τότε, μέσω της εγκύμησης, ο Θεός τους επισκεπτόταν στα όνειρά τους, ώστε να νιώθουν την παρουσία Του να χαϊδεύει θεραπευτικά τα αρρωστημένα μέλη τους. Τη μέρα, οι ασθενείς δέχονταν την αγωγή και τη φροντίδα των θεραπευτών, διάβαζαν στη βιβλιοθήκη ή πήγαιναν για να προσευχηθούν στους μικρούς ναούς που βρίσκονταν μέσα στον ιερό και μαγευτικό χώρο της Επιδάβρου. Το βράδυ όμως ήταν η περίοδος που είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον Ασκληπιό. Οι ιερείς φρόντιζαν να τους δημιουργήσουν έντονη αυθυποβολή και θρησκευτική έξαρση, προκειμένου να παρουσιαστεί στον ύπνο τους ο Θεός και να δεχθούν την ίαση μέσω των ονείρων. Το εγκυμητήριο ή άβατον ήταν ο χώρος που οι ιερείς οδηγούσαν τον ασθενή, όπου κατά τη διάρκεια του ύπνου του θα ανέμενε τη θεραπευτική επίσκεψη του Ασκληπιού. Μετά, οι ψυχικές δοκιμασίες, έφτανε η ώρα της εγκύμησης. Στο εγκυμητήριο περνούσε τη νύχτα της μεγάλης προσδοκίας. Μέσα στις ιερές αίθουσες, φωτισμένος με μυστηριακό θαμπό φως που σκόρπιζαν τα ιερά λιχνάρια, κυριευμένος από θρησκευτική κατάνοιξη, με τη φαντασία σε έξαψη, με αγωνία για την έκβαση των γεγονότων, ο άρρωστος παρέδιδε το σώμα του στον ύπνο. Μετά τα λουτρά, με κρύο ή ζεστό νερό, την ειδική δίαιτα, τις μαλάξεις, τις σωματικές ασκήσεις, τη χρήση ανάλογων φαρμάκων, τις χειρουργικές επεμβάσεις μαζί με την υποβολή που ασκούσε στον ασθενή το όμορφο και ήσυχο καταπράσινο περιβάλλον, οι ιερατικές τελετουργίες και η θεοποιημένη προσωπικότητα του Ασκληπιού επέφεραν πολλές φορές το επιθυμητό αποτέλεσμα με την αποπομπή της νόσου και συνεπώς την ίαση. Μετά την ίαση, ο θεραπευμένος έγραφε σε κάποια μαρμάρινη πλάκα που ήταν τοποθετημένη μπροστά στο θεραπευτήριο το είδος της πάθησης και τη θεραπεία του, ενέργεια που έκανε το Ασκληπείο πολύ αξιόπιστο. Πέρα από τη θεραπευτική του υπνοτικού ονείρου που επιχειρεί ο Ασκληπιός, τα ιερά μυστήρια από την Κρήτη μέχρι τη Σαμοθράκη αποβλέπουν στον εξευμενισμό της Μεγάλης Θεάς, που είτε την κατονομάσουν Πότνια Θυρών Άρτεμι, ή στην Κρήτη προσευχηθούν στην Ιερά Οφιούχο Θεά, είτε λατρέψουν σαν κουροτρόφο ή ακόμα και Ίσιδα, θεά προστάτρια των γυναικών και των ναυτικών φερμένη από την Αίγυπτο, οι πιστοί αποκτούν πρόσβαση στη μεταφυσική προσδοκία για το αναπάντητο ερώτημα του θανάτου. Πιστή περιγραφή των μυστηρίων μας έχει διασώσει μόνο ο Ρωμαίος μυθιστοριογράφος Απουλίος με το ελληνιστικό του μυθιστόρημα, ο Χρυσός Γάιδαρος, στις σελίδες του οποίου παρακολουθούμε τη μύηση στα μυστήρια της θεάς Ίσιδας. Οι διαβατήριες τελετές μύησης της νεαρής κοπέλας που περνά από την εφηβεία στην όριμη ζωή της, οι τελετές καθαρμού σε πηγές και ποτάμια, με λατρευτές και λατρεύτριες φορώντας τον πέπλο από τις κορυφές μέχρι τις άκρες των δακτύλων τους, ακόμα άνδρες με μακριά ιερατικά άνθια μπροστά στο μυστήριο της Μεγάλης Θεάς και στην τράπεζα προσφορών της, υποβάλλουν με την παρουσίασή τους και αποτελούν έναν ύμνο στη ζωή που ξεκινά στη μήτρα της γης, από όπου ξεπηδάει η γένεση του ανθρώπου μέσα στο φως της δημιουργίας. Ιερές δοκιμασίες της ψυχής, όπως μας διδάσκουν οι μύθοι και ζωντανεύουν οι τοιχογραφίες των σπηλαίων, εκεί όπου στις κορυφές των βουνών οι πιστοί βιώνουν τις μυστηριακές τελετές, αποβλέπουν σε ένα και μοναδικό σκοπό την κατανίκηση του φόβου του θανάτου και την εξοικείωσή τους με τη φυσική του πραγματικότητα.
Οι πρώτοι που κατάματα αντίκρισαν το θάνατο, τον αντιμετώπισαν και τον ενίκησαν, ήταν ο Σύσυφος, που υποταγμένο τον άφησε δεμένο χειροπόδαρα. Ο Ηρακλής, περνώντας την πύλη του θανάτου, συνέκρυψε τον Κέρβερο, το φύλακα του Άντι. Ο Οδυσσέας, στη λάμδα ραψοδία του Ομήρου, την Έκεια. Και τέλος, ο ποιητής Ορφεύς, φέρνοντας πίσω από τον Άντι την Ευρυδίκη, αφαιτεί την προειδοποίηση του θανάτου, να μην γυρίσει πίσω, να κοιτάξει τον κόσμο των νεκρών ψυχών που εγκαταλείπει και τιμωρείται φρικτά. Πώς είναι οι νεκροί στον κάτω κόσμο? Η συγγραφέας μας απαντά. Αέρας, ίσκι, που χρειάζονται αίμα για να αποκτήσουν επαφή με την πραγματικότητα. Ο θάνατος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, έχει τη δική του γεωγραφική τοπιογραφία, τον Αχαίροντα. Το ποτάμι των στεναγμών, με παραπόταμούς του τον Κοκκιτό, που αντυχεί από τα μυρολόγια για το παράλογο της ανθρώπινης απώλειας. Τον Πυριφλεγέθοντα με τις αιώνιες φλόγες του, καθώς και τη Στίγα, που και οι ίδιοι οι θεοί τρέμουν, γιατί αν δεν τηρήσουν τον όρκο στα νερά της, γίνονται έθνης θνητοί και πεθαίνουν. Χρειάζεται πολύ σκόπος να αναδυθήσει ο μελετητής τις πηγές και τη διεθνή βιβλιογραφία για να ανασυνθέσει πληροφορίες και να αναπαράγει μαρτυρίες. Όμως, η αγαπητή Ελευθερία το αποτόλμησε να εμβαθύνει με ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον στις μυστηριακές λειτουργίες των μύθων, έτσι όπως αποκαλύπτουν οι εξωτερικές λατρευτικές τελετές των μυστών με τις προσευχές, τις θυσίες, τις σπονδές και τις προσφορές τους. Σε κάθε υποψήφιο μύστη διδάσκεται μια ιερή ιστορία, προκειμένου να εμπεδώνεται η σχέση του λατρευτή με τα δρόμενα πρόσωπα του μυστηρίου, όπως η σχέση στο μύθο του Άρδη με την Περσεφόνη. Μια πορφυρή ζώνη προσφέρεται στον υποψήφιο μύστη, σαν μαγικό φυλακτό που δένει στη μέση του. Ακόμα του παραδίδεται ένα μαγικό δακτυλίδι προστασίας από πέτρα μαγνητική, έκφραση της δύναμης της θεάς μητέρας. Προστασία όχι μόνο για την τωρινή και φυσική, αλλά και τη μεταθανάτια ζωή. Στο μύθο της Ελευσίνας, ο πιστός αποκτά πρώτα την κυρίως μοίηση και με διαφορά ενός χρόνου την εποπτεία, ένα στάδιο ανώτερης μοίησης, όταν πλέον η ψυχή διαθέτει ικανότητες πνευματικού και ηθικού χαρακτήρα να ενωθεί με τα θεία. Ενώ στη Σαμοθράκη, τόπος λατρείας των Καβύρων και χώρα ιερή κατά τον Όμηρο, αμέσως μετά τη μοίηση ακολουθεί η εποπτεία και οι μοιημένοι στα μυστήρια των μύθων χρήζονται ψευής. Αποκτούν την ελπίδα της ευτυχίας, της ευζωίας στη φυσική ζωή και την προοπτική για ηθική βελτίωση, μια υπόσχεση των Καβύρων για καλή μεταθανάτια ζωή. Η εκστατική ιερή χωρή στην Κρήτη, με τον οραματισμό της Μεγάλης Θεάς, είναι κρίκος της λατρευτικής αλυσίδας που αναπαριστούν το περιεχόμενο των μύθων. Η θεά γυναίκα ως χορηγός ζωής αποτελεί την ενσάρκωση των μυστηρίων. Και οι ιέριες που συμμετέχουν στα μυστήρια χορεύουν τους ιερούς χορούς της γονιμότητας της φύσης σε μια μυστηριακή τελετή αναβίωσης και κατάκτησης της θεϊκής εύνοιας. Το ρυθμικό χτύπημα των βημάτων τους ξυπνά τις δυνάμεις της γης, προκαλώντας την προστασία και τον εξευμενισμό της κουροτρόφου θεάς. Μεγάλη σημασία είχε στη λατρεία της ο χορός. Οι γυναίκες ιέριες χορεύουν με γυμνούς τους πανέμορφους κορμούς και τα πλούσια ξεγυμνωμένα στήθη κάτω από τις ιερές ελιές, ή επικαλούνται τη μινωική θεά με απλωμένα χέρια, ενώ εκείνη επιστρέφει από το βάθος του ουρανού για να φέρει την άνοιξη με τα θεοφάνεια. Η εκστατική χορή
οδηγούσαν στον οραματισμό της εμφάνισης της θεάς, στους ανθρώπους, στολισμένοι με τα φίδια, τις πολύχρωμες φούστες, τα χρυσά της κοσμήματα και την πλούσια σγουρή κόμη, κρατώντας τον διπλούν πέλεκι και τα ιερά της φίδια, ταξιδεύει στους αιώνες με μια ιερή μέλισσα για συντροφιά, ενώ από τα φουσκωμένα στήθη της ρέει γάλα και μέλι. Περιστέρια, παπαρούνες, ελιές και στάχια, φίδια και πελέκια ακτινοβολούν μαζί με τη γυμνώστη θεά πάνω σε δακτυλίδια σφραγίδες και στις πανέμορφες τοιχογραφίες της Κρήτης και της Θήρας. Ο χορός, τα ταυροκαθάψια και οι παραστάσεις με τελετουργίες που ελάμβανε χώρα στην κεντρική αυλή και στο θέατρο ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της μινωικής θρησκείας εκείνης της περίοδου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε τους Σελούς, ιερείς του μαντίου της Δωδώνης, που κοιμούνταν κατά γης. Δεν έπλαιναν ποτέ τα πόδια τους για να έχουν άμεση επαφή με το χθόνιο στοιχείο και να μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους πιστούς. Η εκλεκτή ελευθερία ως λογοτέχνης κατέχει μια εξαιρετική ικανότητα σε αυτό το αφήγημά της. Είναι πρωτεϊκή. Από παντογνώστρια αφηγήτρια των μύθων και των συμβολικών τους προεκτάσεων, με λεπτομεριακές επεξηγήσεις και αναφορές σε παράλληλα πρόσωπα και άλλες μυθικές προελεύσεις άλλων πηγών, οι λυρικές της πινελιές προσθέτουν το δικό τους χρώμα στο φως του μυθολογικού υλικού που συνθέτει και επεξεργάζεται. Η λυρική της φαντασία, όταν μιλά για την Ελλάδα και το πλούσιο μυθολογικό της παρελθόν, είναι ελεύθερη να ανατρέπει εμπόδια που την περιορίζουν και να επιχειρεί τολμηρούς συσχετισμούς και παραβάσεις. Εννοούμε μια εμπνευσμένη ποιητική γλώσσα στον πειθαρχημένο γραπτό λόγο. Για παράδειγμα, μιλώντας για την Κρήτη και το ανάκτορο της Κνωσού, αναφέρει: «Σήμερα βλέπουμε στα μουσεία πάνοπλους πολεμιστές να παρελάβουν στα τυχώματα των Αγγίων και λιοντάρια να τρέχουν στην κόψη των σπαθιών, ορμώντας πάνω σε ασφιδοφόρους άντρες. Κάτω από χρυσές προσωπίδες, τα κλειστά μάτια των αχαιών βασιλέων συνεχίζουν να βλέπουν από τον κάτω κόσμο σκηνές πολέμου και σφαγές». Και ένα άλλο απόσπασμα: «Εκεί η Δίχτυνα, η θεά που οι Έλληνες γνώριζαν ως Άρτεμη, πότνια των θυρών, κυρία των θηρίων, θεά της άγριας φύσης και της αλληλείας, περιμένει μέσα στη θαλασσοσπηλιά τον έρωτα που λατρεύτηκε γελαστός ως ωραίος πρίγκιπας των Κρίνων, να έρθει λιγερός με τα μακριά του μαλλιά φορτωμένα φιλήματα των άστρων». Για τους Δελφούς ψιθυρίζει με λογοτεχνικές ανάσες: «Δελφή, ο ομφαλός φωτός, ο ιερός δρόμος που φυθογυρίζει ανάμεσα στα ιερά, αποτελεί μια τυπική μυητική οδό. Τετριάδες πέτρες, ένα τεράστιο ημικυκλικό κάτωπτρο βράχων που αντιφεγγίζει και αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες ως ένας πομποδέχτης και δεξαμενή κοσμικής ενέργειας. Απόλλων, αείβάλλων, ακτινοβολεί από τη γη προς το σύμπαν και από το σύμπαν προς τη γη». Στη Σαντορίνη επιχειρεί άλματα που προκαλούν ρηλικές υπερβάσεις μέσα στο χρόνο. Η πανέμορφη Φυρέα που κρατάει το κεχρυμπαρένιο της Κομπολόγη και μας επιδεικνύει το γυμνό της στήθος μέσα από το μοντέρνο διάφανο πουκαμισάκι της, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις σύγχρονες κοπέλες που κατακλείζουν κάθε καλοκαίρι την αρχαία της πατρίδα. Thank you.
Δελφινοκόριτσο η συγγραφέας μας. Μας ταξιδεύει πάνω στη ράχη του γλυκύτα του θηλαστικού, στο βαθικίανο Αιγαίο, να γνωρίσουμε την Ελλάδα και να μοιηθούμε στην ομορφιά της. Μας προστατεύει με τα φυλακτά του λόγου της και του ελληνικού ήθους της, αιγίδα και αρετή, που την ενέπνευσε ο ελληνισμός και την εμμύησε για να τις μεταμορφώσει σε δημιουργία. Και αλήθεια, ελευθερία μου, λες σε μια σελίδα του βιβλίου σου που αποτελεί και παλάβιο της τέχνης σου, ποια ποίηση πιο μεγάλη μπορεί να υπάρξει από εκείνη της ανθρώπινης ζωής και δημιουργίας που κάνει καλύτερη και ομορφότερη τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο μεγάλος καθηγητής Ιωάννης Κακρυδής είχε πει κάποτε, όταν πριν πολλά χρόνια το έθνος ξαναγεννημένο όριζε τη μελέτη των αρχαίων κλασικών σαν το κύριο θεμέλιο για τη μόρφωση των νέων του, ακολουθούσε μία παράδοση που κρατούσε χιλιάδες χρόνια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η γνώση του παρελθόντος είναι μεγάλος δάσκαλος για τον άνθρωπο. Το έθνος ξαναγύριζε στους παλιούς που τους ένιωθε δικούς του και τους ζητούσε να το προστατέψουν, να τους σταθούν για να πλάσει το δικό του λόγο, το μύθο, την τέχνη και την πολιτεία. Να πλάσει τον νεοελληνικό κόσμο το ίδιο μεστό και πλούσιο σαν τον παλιό. Πόσο σοφά τα λόγια του μεγάλου δάσκαλου. Είναι αλήθεια πως ένας λαός, αν δεν έχει πολιτιστικό παρελθόν, ίσως δεν έχει και μέλλον. Αυτό το παρελθόν αποκαλύπτει η κυρία Τζαβάρα στο βιβλίο της και γίνεται μέσα από αυτό ολοφάνερο πως ένας λαός, αν δεν έχει ρίζες βαθιές και παράδοση που να παραπέμπουν σε μύθους σχετικούς με τη θρησκεία, την τέχνη, τον πολιτισμό, μα κυρίως με ιστορικά επιτεύγματα ανά τους αιώνες, σίγουρα δεν έχει στηρίγματα και βάσεις για κάτι ουσιαστικό και δυνατό για μια επικοδομητική συνέχεια. Πολλές φορές αυτή η στέρηση κάνει ένα λαό να στρέψει τις δυνατότητες και τις ικανότητές του σε άλλους δρόμους και άλλους στόχους που δεν είναι δυστυχώς ανθρωπιστικοί, αλλά ίσα ίσα στρέφονται ενάντια στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Για μας τους Έλληνες ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει γιατί έχουμε ανάμεσα στους άλλους μας ανεκτίμητους θησαυρούς μια πολυόχνη στη Λίμνο και μια λυκόσουρα στην Αρκαδία. Στην πρώτη, την πολυόχνη της Λίμνου, λειτουργήσε το πρώτο βουλευτήριο της Ευρώπης σε ένα άρτιο πολιτιακό σύστημα, όπως τονίζει η κυρία Τζαβάρα, με τέλεια διοικητική, κοινωνική, θρησκευτική και οικονομική οργάνωση. Ένα κέντρο που είχε σχέσεις με τη Μέση Ανατολή και ακόμη με την ίδια την Αίγυπτο. Έτσι, ορθότατα η συγγραφέας θεωρεί και αναλύει το γεγονός ότι η πολιόχνη βρισκόταν στα όρια της πολιτισμένης Ανατολής με την προϊστορική Ευρώπη, όπου δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει η έννοια πόλης. Η δεύτερη, η λυκόσουρα της Αρκαδίας, θεωρείται η πρώτη οργανωμένη πόλη, αφιερωμένη στο Δία, προς τιμήν του οποίου οργανώνονταν αγώνες εκεί πολύ πριν από τους Ολυμπιακούς. Δυνατό παρελθόν λοιπόν, λαμπρή ιστορία, πλούσια και επεξηγηματική για όλα μυθολογία, μεγαλείο τέχνης και γραμμάτων, δημιουργούν τα εχέγγυα πάνω στα οποία αν ακουμπήσει ο λαός μας μπορεί να κάνει θαύματα ενώνοντας τους θησαυρούς του παρελθόντος με τις ανάγκες του μέλλοντος. Αρκεί να το πιστέψει και όπως πολύ σωστά επισημαίνει η συγγραφέας, να κάνει πέρα τις σιρήνες που στόχο έχουν να τον αποπροσανατολίσουν, μπλέκοντάς τον είτε στα δίκτυα του μιμητισμού σύγχρονων τάχα τάσεων ή στην παγίδα της παγκοσμιοποίησης που είναι εφεύρημα όσων μη έχοντας παρελθόν και ιστορία
αλλά μονάχα οι υλικοί δύναμοι θέλουν να αφομοιώσουν και να εξαφανίσουν λαούς σαν το δικό μας, αφαιρώντας την ταυτότητά του, την παράδοση, την ιστορία και δημιουργώντας ακόμα, γιατί όχι, και συμπλέγματα κατωτερότητας. Και αυτό το έγκλημα συντελείται με το πρόσχημα της διατήρησης της παγκόσμιας συνεργασίας και ειρήνης. Φυσικά, αν ρίξουμε μια ματιά στη γειτονιά μας, τι γίνεται αυτόν τον καιρό, θα καταλάβουμε πραγματικά ποιοι είναι οι στόχοι της παγκοσμιοποίησης. Η αγάπη της συγγραφέας για την πατρίδα μας και η ερευνητική της στάση για ό,τι σχετίζεται με την ιστορία και τη μυθολογία, με την παράδοση και τον πολιτισμό μας, όθησαν την πένα της, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα στα χέρια μας αυτό το εξαίσιο βιβλίο, πόνημα πολύχρονο που χρειάστηκε ανυπολόγιστο κόπο, επιστράτευτη γνώσεων, ενασχόληση, μελέτη πολλών πηγών, συστηματική έρευνα, ταξινόμηση, σύγκριση, σύνθεση. Η συγγραφέας κατέχει άριστα την ελληνική γλώσσα και αυτό διαπιστώνεται από τη χρήση πλουσιότητα του λεξιλογίου, αλλά και την επιλογή των καταλληλότερων κατά περίπτωση λέξεων, αυτών δηλαδή που αποδίδουν ακριβέστατα το νόημα, τις εικόνες, τις ιστορίες. Έτσι, το βιβλίο γίνεται ευχάριστος σύντροφος, αλλά και ιδανική ευκαιρία για τον καθένα που θέλει να μάθει περισσότερα για την ιστορία και την μυθολογία μας, αφού σε αυτό, με λόγια απλά, αλλά λέξεις πλαστικότατες, αποδίδονται από την κυρία Τζαβάρα όμορφα διαμφισμένοι μύθοι και ιστορίες, έτσι που να μπορούν να γίνουν κτήμα καθενός. Το αδιόρατο είναι των μύθων είχε τόση δύναμη ώστε να κατευθύνει τις ζωές και τις τύχες των ανθρώπων. Όλοι όμως αυτοί οι μύθοι δεν δημιουργήθηκαν, δεν προέκυψαν από το πουθενά. Κάπου γεννήθηκαν, σε κάποιους τόπους και σε κάποιους ανθρώπους τέριαξαν σύμφωνα με συνθήκες και γεγονότα. Και κάποιον ανθρώπων η γνώση και το μυαλό του συνέδεσε με τη ζωή και την εξήγηση πολλών φαινομένων. Τα όμορφα αυτά, ας τα πούμε παραμύθια, που δεν είναι χωρίς βάση, μπορούν ακόμη να γίνουν στοιχείο πρόκλησης για κάποιους που θα σκύψουν με περισσότερο ενδιαφέρον στην έρευνα της ιστορίας του τόπου μας. Ένα παραμυθένιο με τις αισθήσεις ταξίδι θα κάνουμε λοιπόν απόψε, ή μάλλον η κυρία Τζαβάρα με το βιβλίο της θα μας οδηγήσει στον ιερό τόπο της αρχαίας Ελλάδας, στους ονομαστούς αρχαιολογικούς χώρους. Θα θαυμάσουμε το επίπεδο πολιτισμού στο οποίο είχαν φτάσει οι προγονείς μας, αλλά και θα ακούσουμε για όμορφους μύθους, ήδη ακούσαμε για κάποιους, που δημιούργησε η πλούσια φαντασία αυτών των ανθρώπων στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν διάφορα φαινόμενα και καταστάσεις. Έχοντας σχέσεις καταγωγής η κυρία Τζαβάρα με το νησί της Κρήτης, ξεκινάει από εκεί την έρευνά της. Μας παρουσιάζεται μπροστά μας το θαύμα του μινωικού πολιτισμού με τους ανεξάντλητους θησαυρούς κοινωνικών, θρησκευτικών, οικονομικών και λαογραφικών στοιχείων των διάφορων σταδίων της ζωής στη μινωική Κρήτη που μας γίνονται γνωστά μέσα από ζωγραφικές, γλυπτικές και χαρακτικές παραστάσεις. Η συγγραφέας εστιάζει και εκθιάζει την πολιτεία του Μίνωα, την οργάνωση του κράτους, τις κοινωνικές δομές, τη φιλιρινική πολιτική, τις ειλικρινείς σχέσεις άνδρα και γυναίκας. Αλλά δεν παραλείπει να τονίσει και να αναλύσει την ύπαρξη και των ταξικών διακρίσεων. Ονομαστό το οικοδομικό συγκρότημα των ανακτόρων της Κνωσού, του οποίου η μοναδική αρχιτεκτονική, τα φρέσκα, η διάταξη, η διακόσμηση περιγράφονται τόσο αριστοτεχνικά από την κυρία Τζαβάρα, ώστε μονοπολούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Και όχι μόνο η Κνωσός είναι πρωτοπόρα, αλλά και η Ηφαιστός, στο χώρο της οποίας λειτουργήσε το πρώτο θέατρο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο Μίνωας, απόγονος του Δία, επέβαλε τη θρησκεία του σε όλη την επικράτεια. Ενώ αντίθετα δεν απαντάται πουθενά ο αρσενικός πολεμικός θεός. Η φιλιρινική όμως πολιτική του Μίνωα δεν ανεμπόδισε να απαιτεί φόρο αίματος από την Αθήνα με την αποστολή νέων και νεανίδων που ήταν μάλιστα υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αντίπαλο τον Ταύρο στα περίφημα Ταυροκαθάψια. Οι Κρήτες λάτρευαν επίσης πολλά ιερά σύμβολα, όπως το κεφάλι του Ταύρου, τα ιερά κέρατα και το διπλό τσεκούρι. Τέλος, η συγγραφέας θεωρεί την Κρήτη γενέτειρα εκτός των άλλων και των μυστηρίων, αφού, όπως θέλει ο μύθος, εκεί λατρεύονταν δυνάμεις εγκάτων της γης και υπήρχε βαθιά πίστη στη μεταθανάτια ζωή, όπως μας εξηγεί. Η Κρήτη είχε άλλωστε μεγάλη ιεροφανιακή ταυτότητα. Κατά μία αντίληψη και η ίδρυση του μαντίου των Δελφών οφείλεται σε κάποιους Κρήτες, ενώ οι ιερές τελετουργίες που γίνονταν στην Κνωσό συνδέονταν με αυτές της Ελευσίνας, της Εφήρας, της Θράκης και της Σαμοθράκης. Μετά το μινωικό πολιτισμό, η κυρία Τζαβάρα περνά στο Μυκηναϊκό, το Χρυσοπίκυλτο, που με πρώτο κέντρο του τις Μυκήνες και δεύτερο την Τύρινθα, επηρεάζει πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Κατά το μύθο, οι Μυκήνες ιδρύθηκαν από τον Περσέα. Ο μύθος θέλει και εδώ το βασιλιά, αντιπρόσωπο των θεών, αρχιερέα, αρχιστράτηγο και δικαστή σε καιρούς ειρήνης, που δεν είχαν όμως αυτοί οι καιροί και μεγάλη διάρκεια, δεδομένου ότι οι Μυκηναίοι, σε αντίθεση με τους Μινωίτες, ήταν πολεμικός λαός, όπως αναφέρει και ο Όμηρος, και διέθεταν ισχυρά τείχη, τα κυκλόπια και ιδιαίτερο οπλισμό, μιας και είχαν στο έδαφος τους πλούσια μεταλλεύματα. Η Κνωσός, με τη μεγάλη της δύναμη, είχε επαφές με λαούς της Μικράς Ασίας, με λαούς της Αφρικής και ιδιαίτερα με την Αίγυπτο, την οποία βοήθησε όταν της επιτέθηκαν οι Ιξώς. Πλήθος και στην επικράτεια των Μυκηνών, οι Μύθοι. Αυτός των Δαδαΐδων στο Άργος. Αυτός του Κλέοδη και του Βίτωνα, των ευλοκημένων γιών της Ιέριας, που ζεύτηκαν το άρμα για να τη μεταφέρουν στο ναό Έγκαιρα και μετά κοιμήθηκαν ένα γαλήνιο αιώνιο ύπνο, ύψιστο δώρο των θεών, μετά από παράκληση της ζήτειας της μητέρας τους. Ο μύθος του τσακωμού της Ήρας με τον Ποσειδώνα για το ποιος θα γίνει προστάτης της πόλης του Άργους. Εδώ νίκησε η Ήρα και ο Ποσειδώνας θυμωμένος στέρεψε όλα τα ποτάμια. Το Άργος είχε ιδιαίτερες σχέσεις και αυτό με την Αίγυπτο και μάλιστα υπήρχε μία πυραμίδα ακριβώς ίδια με τις πυραμίδες της αρχαίας Αιγύπτου. Όμως και μία βαριά κατάρα βαραίνει τις Μυκήνες, ιδιαίτερα στο απόγειο της δύναμης και της έδλης τους, την εποχή των Ατριδών. Είναι η κατάρα που άρχισε με τα θιέστια γεύματα και κατέληξε με τους αλλεπάλληλους φόνους του πρώτου άντρα της Κλητεμίστρας και του πρώτου της παιδιού, του Αγαμέμνονα από την Κλητεμνήστρα και τον Αίγιστο, της Κλητεμνήστρας από το γιο της τον Ορέστη και του Αίγιστου από τον ίδιο τον Ορέστη. Για αυτούς τους φόνους ο Ορέστης βασανίζεται για χρόνια με την μανία, από την οποία θα θεραπευθεί φέρνοντας το ξώανο της Αρτέμιδας. Θα τον βοηθήσει εκεί και η αδελφή του η Ιφηγένεια. Από ένα τέτοιο αφιέρωμα στην ιερήγη των μύθων, η συγγραφέας δεν θα μπορούσε να επιτρέψει να λείπει η Ολυμπία. Μπορεί οι Ολυμπιακοί αγώνες της αρχαιότητας να καταργήθηκαν από το Βυζαντινό αυτοκράτορα Θεοδόσιο, που μάλιστα επωνομάζεται και Μέρας. Μπορεί να κατακρινίστηκαν τα εξαίσια κτίρια της ιερής ζώνης, αλλά κανένα από τα δύο δεν μπόρεσε να σβήσει το μεγαλείο του χώρου του αφιερωμένου στο Δία, τον οποίον περιγράφει η συγγραφέας επιστρατεύοντας εκτός από τις άρτιες γνώσεις της και το μοναδικό της ταλέντο.
τονίζει τη γαλήνια εικόνα που δένει άρρηκτα με τα μηνύματα ειρήνης και συμφιλίωσης που έστελε η ιερία και χειρία τις μέρες των αγώνων, οι οποίοι τότε είχαν πραγματικά άγνους στόχους, τόσο διαφορετικούς από τους σημερινούς. Σε μια άλλη ονομαστή πόλη της Πελοποννήσου, τη Σπάρτη, ο μύθος των Διοσκούρων, των γιών του Δία, αδελφών της ωραίας Ελένης, θέλει τα δύο αδέλφια, μετά το θάνατό τους, εναλλάξ να εμφανίζονται μια μέρα ο ένας στον πάνω κόσμο και μια μέρα ο άλλος στον πάνω κόσμο. Στη Σπάρτη υπήρχε και το ονειρομαντίο της Πασιφάης από τα μηναϊκά χρόνια, που δείχνει τη σχέση των Μυκηναίων με τους Κρήτες. Θα ήταν άδικο, φεύγοντας από την Πελοπόννησο, να μην αναφερθούμε στην Κόρινθο, πόλη στην οποία, όπως λέει η συγγραφέας, η πραγματικότητα αγγίζει τη φαντασία και η αλήθεια το μύθο. Και πώς να μην είναι έτσι, όταν πλήθος οι μύθοι μπλέκονται με την ιστορία της και οι θεοί της, ο ήλιος και ο Ποσειδώνας, σαν ζωντανοί μπροστά στα μάτια της συγγραφέας, διεκδικούν την προστασία της πόλης. Ο ένας χρυσοστεφανώνει τον Ακροκόρινθο και ο άλλος διαφεντεύει τον Ισθμό. Αφού μοίρασαν τις επιρροές τους, όμως, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, γιατί τους νίκησε η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, που έδεσε το όνομά της και την ιδιότητά της με τον τόπο. Ποιος δεν γνωρίζει τη Λαΐδα, την εκπάγλου καλονή ιέρια του έρωτα, αλλά και όλες τις ιέριες της θεάς Αφροδίτης που πρόσφεραν τις ακριβές τους υπηρεσίες σ' όσους διέθεταν χρήματα και επισκέπτονταν την πλούσια πόλη της Κορίνθου. Και είπα σε όσους, διότι ου παντός πλην εις Κόρινθον. Δεν μπορούσε ο καθένας να πάει στην Κόρινθο, διότι ήταν, όπως είπαμε, μια πλούσια πόλη και χρειάζονταν να διαθέτεις πολλά χρήματα για να παραμείνεις εκεί. Πρωτοπόρος στο εμπόριο και την οικονομία η Κόρινθος παραγωνίστηκε τον 6ο αιώνα από τη δύναμη της Αθήνας και αυτό δεν είναι μύθος, σε αντίθεση με τους πολλούς μύθους της γης της Κορίνθου, αυτών του Σισύφου, αυτών της Μύδιας και του Ιάσωνα, αυτών που θέλει τον ήλιο να προσφέρει την ίδια την πόλη δώρο στην Αφροδίτη και τέλος αυτών του Ιδίποδα και της Ιωκάστης, μύθος του οποίου το άλλο μισό κομμάτι βρίσκεται στη Θήβα, όπου ο Ιδίποδας σκοτώνει τον βιολογικό του πατέρα εν αγνία του, παντρεύεται τη μάνα του και αποκτά μαζί της παιδιά. Όσο δίκαια όμως και αν υπερηφανεύονται η Κρήτη και η Πελοπόννησος για τους πολιτισμούς που γέννησαν, άλλο τόσο περήφανος στέκει και το αρχιπέλαγος, μιας και σε όλη του την έκταση αναπτύχθηκαν πολιτισμοί αξιόλογοι. Από τη Σαμοθράκη ως τη Λέσβο και από τη Λίμνο, τις οποίες στην Πολιόχνη ήδη αναφέραμε, το νησί των Αμαζόνων, το νησί του Μύθου του Φιλοκτήτη, ως τη Δήλο, τη Σαντορίνη, την Κέρο, την Πάρο και την Άξο, που είναι τα μεγαλύτερα κέντρα του κυκλαδίτικου πολιτισμού. Εδώ υπήρχαν χιλιάδες χρόνια πριν προϊστορικοί οικισμοί με οργανωμένες κοινωνίες. Επιβλητικοί μαρμάρινοι ναοί δίναν μια εικόνα πιο ήμερη από αυτή της Κρήτης και των Μινωητών. Εντυπωσιακά τα γυναικεία κυκλαδικά ειδόλια, όπως επίσης και αυτό του αυλητή και του αρπιστή της Κέρου. Μοναδικά στον κόσμο τα τηγανόσχημα Αγγεία, έξοχες οι πύληνες κόρες της Κέας, οι επωνομαζόμενες χορεύτριες. Επίσης, εδώ συναντάμε τοιχογραφίες του Ανακτόρου, σαφώς επηρεασμένες από τις κριτικές. Με ακριβή αλλά και γλαφυρή περιγραφή, δείγμα της ικανότητας της συγγραφέας, παρουσιάζεται το μεγαλύτερο κέντρο αυτού του πολιτισμού, η Δήλος, κέντρο ιερό, θρησκευτικό, κέντρο κοσμοπολίτικο, που είχε και αυτό σχέσεις με την Ανατολή και ιδιαίτερα με την Αίγυπτο, όπως μαρτυρεί ο ναός της Ίσιδας. Τη Δήλο τη διεκδικούσαν πολλοί, με πρώτη την Αθήνα.
και έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς το βιβλίο αναλυτικά το σχετικό κεφάλαιο. Κλείνοντας τον τομέα κυκλαδικός πολιτισμός, η συγγραφέας υποστηρίζει ότι στις Κυκλάδες, εκτός των άλλων στοιχείων του πολιτισμού, άνθησε και μία μοναδικής ομορφιάς τέχνη, αυτή του μαρμάρου. Άλλη μια πρωτιά για την Ελλάδα, που σε όλη την Ευρώπη δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα εκείνα τα χρόνια. Και τι ηρωνία, αυτά τα αριστουργήματα, όπως και πλήθος άλλα του τόπου μας, σήμερα δεν κοσμούν ελληνικά μουσεία, αλλά ξένα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των τόπων και των λατριών που αναφέρονται στο βιβλίο είναι τα μανδύα και τα μυστήρια, που συνδέονται με τις θρησκευτικές τελετές, αλλά κυρίως σύμφωνα με τη συγγραφέα, με την ανάγκη ή τη μανία των ανθρώπων που επιζητούσαν το πέραν του φυσικού, το πέραν του κόσμου τούτου και την περιέργεια των ανθρώπων να μάθουν τα σχετικά με το θάνατο αλλά και με το μέλλον. Έχοντας απόλυτη πίστη στους θεούς τους, στους οποίους άλλωστε στηρίζεται η μυθολογία μας, θεωρούσαν δεδομένο ότι στα ιερά αυτών των θεών, όπου λειτουργούσαν τα μανδύα, θα έβρισκαν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και λύσεις στα προβλήματα που τους βασάνιζαν. Διαβάζοντας το βιβλίο θα αντιληφθούμε ότι οι θεοί απαντούσαν με ασφαλείς για αυτούς απαντήσεις μέσω των αντιπροσώπων τους. Αυτές οι απαντήσεις μπορούσαν να ερμηνευθούν ποικιλότροπα και έτσι, ανάλογα με την έκβαση κάθε περίπτωσης, αυτοί δεν έπεφταν έξω ποτέ, με αποτέλεσμα ο ερωτών να μην μπορεί να τους αμφισβητήσει. Σχεδόν σε κάθε πόλη της Ελλάδας υπήρχε, όπως αναφέρει η συγγραφέας, μία μυστική λατρεία δεμένη με νεκρούς προγόνους και εκθόνιους θεούς. Ακόμη παντού σχεδόν υπήρχαν και μανδύα αφιερωμένα σε κάποιο θεό. Σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί στενή σχέση και χρήση χώρων μυστηριακών τελετών και νεκρομαντίων, όπως οι ορφικές τελετές συνδέονται άμεσα με το μανδύο του Ορφέα στην Λέσβο. Την ιστορία σύμφωνα με την οποία ο Απόλλων έγινε κυρίαρχος του μανδύου και του ιερού των Δελφών, εκτοπίζοντας αρχαίγονους θεούς, όπως την μητέρα θεά, όπως ήδη ακούσαμε, διηγείται πολύ λογοτεχνικά η συγγραφέας, ενώ παράλληλα μας περιγράφει το εξαίσιο τοπίο όπου βρισκόταν το μανδύο, αλλά και τα επιβλητικά κτίρια στον ιερό γύρω από το Ναό του Θεού χώρο. Νιώθουμε έτσι, καθώς διαβάζουμε το βιβλίο, να μας μεταδίδει η συγγραφέας το δέος που διαπερνά και την ίδια. Το δέος που ένιωθαν οι ετούντες χρησμό. Μπροστά της, εκτός από τους Δελφούς, ο Απόλλωνας είναι και στις βάσες της Φυγαλίας. Εκεί όπου ως προστάτης Θεός γλίτωσε τον τόπο από την αρρώστια της Πανόλης και λατρευόταν σε ένα μικρό αριστούργημα στον περίφημο ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Αυτόν τον ναό που είναι δίδυμος αδελφός του Παρθενώνα, φτιαγμένος από τον Ικτίνο και που σήμερα συλλημένος και αυτός από το αχόρταγο μάτι και χέρι των άξες των Άγγλων, Γάλλων και Γερμανών, θρηνεί σήμερα ακροτηριασμένος τα κλεμμένα τμήματα από τις μετόπες, τη Ζωφόρο και τα αιτώματά του. Αν όμως ο πατέρας των θεών εκτοπίστηκε τελικά από τους Δελφούς στο άλλο μεγάλο μανδύο, αυτό της Δωδόνης, ήταν απόλυτα κυρίαρχος. Με μοναδικό τρόπο η συγγραφέας διηγείται πως ο Νεφελιγερέτης έδωνε τους χρησμούς του κυρίως με βάση το θρόισμα των φίλων της Ιερής Βαλανιδιάς μέσω των ιερέων του των Σελών. Το μανδύο συνδεόταν άμεσα με το μανδύο του Άμοναρά στην Αίγυπτο, αφού και τα δύο ήταν αφιερωμένα στο θεό Δία. Ακόμη ήταν σε όλους τους λαούς κοινή η πεποίθηση ότι τα στοιχεία της φύσης και τα καιρικά φαινόμενα ορίζονται από τους θεούς. Σε περιπτώσεις όπως της Ελευσίνας, της Εφήρας, της Αμοθράκης και αλλού, οι πιστοί
έμπαιναν και σε πιο πολύπλοκες, όπως ήδη ακούσαμε, διαδικασίες και διαφορετικές και απόλυτα μυστικές κινήσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα του βιβλίου σχετικό από τον κύριο Κατέρη. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και οι μοιημένοι στα ελευσίνια μυστήρια ήταν πολλοί. Τα ελευσίνια μυστήρια, ουσιαστικά η λατρεία της Δήμητρας, της κόρης και του Ιακού Βάκχου, ως ισότιμο του Διονύσου, επέτρεπαν μοίηση σε όλους, ελεύθερους ή δούλους. Η αίθουσα μοίησης στο τελεστήριο ήταν τόπος συγκέντρωσης των πιστών. Μετά από τον καθαρμό στη θάλασσα, τον καθαρμό με τη φωτιά των δαδών, το ράντισμα με το νερό από τους σιδερανούς και τις ιερές λειτουργίες με το λίκνο, την νηστεία και τον κικαιώνα έριχναν στους μοιούμενους των ιερών στάχη και άλλα μυστικά σύμβολα που τους δημιουργούσαν καλύτερες ελπίδες για μετά τον θάνατο. Η μοίηση στα μυστήρια γινόταν σε δύο στάδια. Κάθε χρόνο, το μήνα Ανθεστηριώνα, Φεβρουάριο, γίνονταν στην Αθήνα στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης που βρισκόταν στην Άγρα, στην αριστερή όχθη του Ηλισσού, τα μικρά ή εν άγρες μυστήρια. Ήταν η προβαθμίδα των μεγάλων μυστηρίων, η κατήχηση των υποψήφιων μυστών. Αυτή η προετοιμασία γινόταν αποκλειστικά και μόνο από τους ευμολπίδες και τους κήρυκες. Τα μεγάλα μυστήρια άρχιζαν στις 14 Βροηδρομιώνος το Σεπτέμβριο και κρατούσαν 9 μέρες σε ανάμνηση της περιπλάνησης της Δήμητρας. Όταν ο Πλούτωνας με τη συγκατάβαση του Δία άρπαξε με βία την κόρη και την κατέβασε στο σκοτεινό του βασίλειο για να την κάνει γυναίκα του, η Δήμητρα πληροφορήθηκε το γεγονός της αρπαγής από τον ήλιο και άρχισε να περιπλανιέται αναζητώντας την. Μετά από 9 ημέρες έφτασε απαρηγόρητη και κουρασμένη με τη μορφή μιας γριάς στην Ελευσίνα. Κάθισε σε μια πέτρα, την Αγέλαστη, δίπλα στο Καλύχωρον Φρέαρ, όπου έπαιρναν νερό οι κοπέλες και οι κόρες του βασιλιά Κελεού. Τη συμπόνεσαν για τα βασανά της και την πήγαν στο παλάτι, όπου η βασίλισσα Μετάνυρα της έδωσε να αναθρέψει το μικρό της αγοράκι, τον Δημοφόντα. Η Δήμητρα, για να κάνει το παιδί αθάνατο, το τάιζε αμβροσία και περνούσε το κορμάκι του μέσα από τις φλόγες. Η Μετάνυρα όμως την είδε ένα βράδυ την ώρα που πήρωνε το αγόρι και έβαλε τις φωνές. Τότε αυτή παρουσιάστηκε μπρος της με όλο το θεϊκό μεγαλείο και παράγγειλε να της κτίσουν ένα μεγαλοπρεπή ναό στο ύψωμα του λόφου κοντά στον Καλύχωρο Φρέαρ. Η Δήμητρα κλείστηκε μέσα στο ναό και αποφάσισε να φανίσει με την ξερασία και την πείνα όλο το ανθρώπινο γένος. Τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι καθημερινά πέθαιναν. Με την επέμβαση των θεών ο Δίας υποχώρησε και είπε στον Πλούτωνα να επιστρέψει την κόρη στη μητέρα της, με τη συμφωνία ότι η Περσεφόνη θα επέστρεψε στον κάτω κόσμο μετά από 6 μήνες. Ο Πλούτωνας δέχτηκε, αφού πρώτα της έδωσε να φάει σπόρους ροδιάς, για να μην ξεχάσει την επιστροφή της. Η Δήμητρα, συμβιβασμένη, αλλά ευτυχισμένη που θα έπρεπε την κόρη της, σκέπασε τη γη με λουλούδια, φύλλα και καρπούς, και δίδαξε την καλλιέργεια της γης στους Ελευσίνους, οι οποίοι τη φιλοξένησαν και της έκτισαν τον ναό. Να δούμε τώρα τι θα βλέπει η Περσεφόνη αν ανέβαινε αυτή τη στιγμή στη γη. Παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά.
στην ύψη καμνό. Εκτενής αναφορά της συγγραφέας στην Ελευσίνα ξεκινά από τον συγκινητικό μύθο που ακούσαμε, Δήμητρας και Περσεφόνης, για να καταλήξει στην περιγραφή της γιορτής των μυστηρίων, το αντικείμενο των οποίων, λόγω της απόλυτης μυστικότητας, όπως ήδη ακούσαμε, που επικρατούσε, ερευνάται μέχρι σήμερα. Η συγγραφέας αναρωτιέται, οι μύστες να έχουν πάρει άραγε μαζί τους το εφτασφράγιστο μυστικό τους? Με την ακμή της Ελευσίνας, τον 5ο αιώνα, παρακμάζει στη Σαμοθράκη το μεγάλο και σημαντικό λατρευτικό κέντρο. Σε όλα τα κέντρα τα μυστηριακά ήταν μοιημένες εξέχουσες προσωπικότητες. Αλληλοϋποστηρίζονταν. Αλλά μπορούσε να μοιηθεί και ο καθένας. Εκεί που λατρευόνταν ο Πλούτωνας και η Περσεφόνη, είχαμε τις περισσότερες, όπως αναφέρονται, συμμετοχές μοιημένων. Η μεγάλη αναφορά στους θεούς του κάτω κόσμου, η έρευνα για τον ίδιο το θάνατο και το τι γίνεται μετά από αυτόν, για τη μεταθανάτια ζωή, αν υπάρχει ή όχι, η υποβλητικότητα, η μυστικοπάθεια, είναι κοινά στοιχεία που συναντάμε και στο νεκρομαντίο του Αχαίροντα, όπου οι ζωντανοί έρχονται σε επαφή με τα πνεύματα των νεκρών. Το νεκρομαντίο το συνδέει η συγγραφέας με όλο το σκηνικό του Ασκληπίου της Επιδαύρου, που ήδη μας ανέφερε ο συνάδελφος ο Ιούλιος, γι' αυτό δεν θα το αναφέρω ξανά. Σαν ένα αλλιώτικο παραμύθι, μύθοι πέρασαν από μπροστά μας, εικόνες δράσης και δημιουργίας αλωτινών καιρών που χάνονται στο βάθος του χρόνου, μα όμως οι άνθρωποι που έζησαν σε αυτές τις εποχές
δεν πέρασαν ματέως από τη ζωή, αλλά άφησαν τα αποτυπώματά τους σε εξαιρετικά δημιουργήματα τέχνης και επιστημών. Τέτοια που μας εκπλήσουν αν λάβουμε υπόψη μας τα μέσα και τις τότε συνθήκες. Το βιβλίο της κυρίας Τζαβάρα, «Η Ερήγη των Μύθων», με το μοναδικό χάρισμα της συγγραφέως, κάνει τον αναγνώστη να νιώθει πως ζει σε εκείνα τα χρόνια, πως βρίσκεται σε εκείνους τους τόπους, στα θρησκευτικά, πολιτιστικά, διοικητικά κέντρα της αρχαίας Ελλάδας, ότι αγγίζει τα μνημεία και θα συμμετέχει και όχι μόνο συναισθηματικά σε όλα τα δρόμενα. Αξίζει λοιπόν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου όλοι να κάνουμε αυτό το ωραίο ταξίδι. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τζαβάρα. Πρώτα απ' όλα, για να ευχαριστήσω τους φίλους τους ωραίους, θα ήθελα να τους χαρίσω το τελευταίο μου βιβλίο που είναι ποιητικό. Εγώ είμαι ποιήτρια. Στραπεζώ μόνο για τα αρχαιολογικά γράφω. Δεν με ενδιαφέρουν τίποτε άλλο. Αφήνω τους άλλους συναδελφούς να γράφουν. Εγώ όμως λατρεύω την ποιήση. Θα ήθελα λοιπόν από αυτό το τελευταίο μου βιβλίο να σας διαβάσω τι είναι ένα ποίημα. Τι είναι ένα ποίημα. Μπορεί ο καθένας να γράψει ένα ποίημα. Λοιπόν, ο ποιητής. Ο ποιητής δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Τολμηρός δίτης του ψυχικού ένδον είναι η άγρυπνη του κόσμου συνείδηση. Κατέχον τον αείρωο λόγο κοινοποιεί το άδειλο. Οράται και εκφράζει το ανέκφραστο. Υπερβαίνει την καθημερινότητα και βιώνει την ευδαιμονία του λόγου. Όταν γράφεται το ποίημα, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, μήτε ιδέα, μήτε νους. Μόνο η όμορφη σου καρδιά υπάρχει. Ξαφνικά, ένα μυστικό ρεύμα θα την πλημμυρίσει και θα ενώσει τις εμπλουτισμένες λέξεις με κάποιους κρίκους μαγικούς και κραδασμούς, ονειρικούς και απρόσμενους. Όταν όλο το ταξίδι έχει τελειώσει και όλα έχουν υποθεί, θα λάμψει το θαύμα του αιώνιου γίγνεσθε. Εθεροβάμων ο ποιητής και ονειροπόλος ζει τις πολλαπλές εντάσεις της ζωής. Οι απόγειοι όσο συμβαίνουν στην ανθρωπότητα με μία εναγώνια εγρήγορση τον γοητεύουν. Περιμένει την υπέρβαση για να αναστρέψει τη λανθασμένη πορεία. Γίνεται κοινωνός τον καθημερινό της προβλημάτων και αρχίζουν οι οδύνες της δημιουργίας. Σε έξαση ψυχή του γεννάει το ωραίο βιβλίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε αυτό το σημείο θα ήθελα ο κύριος Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, να σας ευχαριστήσει με το αναμνηστικό δίπλωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί ήρθαμε μαζί και εγώ τα ξέρω ο ένας και ο άλλος. Αναμήκαμε στο άσσεσαι και μετά είδαμε τι είμαστε. Αλλά είναι ωραίο το τι ήρθα παρεούλα. Συγχωρέστε με, αλλά συγκινήθηκα τόσο πολύ. Μου χαρίσατε αυτή την πανέμορφη βραδιά. Γιατί είμαι μέσα σε μια δική μου οικογένεια. Σας αισθάνομαι όλους μία οικογένεια, γιατί αγαπάμε την ομορφιά και αγαπάμε το δίκιο και αγαπάμε τη ζωή και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, γιατί είμαστε όλοι εδώ. Εγώ 14 χρόνια ήμουν 14 χρόνια γραμματέας και πρόεδρος στην εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και η μοναδική γυναίκα που έγινε ποτέ πρόεδρος στα 100 χρόνια.
Και είχαμε αυτού του είδους εκδηλώσεις δύο φορές την εβδομάδα. Και χαίρομαι γιατί δεν έχω χάσει το νήμα. Και τώρα που έγινα και 80 χρονών κοριτσάκι, με επιτρέπετε να το πω αυτό για το καμαρώνω. Η ζωή να μου χαρίσει το πρώτο δώρο με το πρώτο ομά που έκανα. Γιατί αν είχα γεννηθεί μία μέρα νωρίτερα, θα ήμουν παιδί της κατοχής. Ναι, αλλά το όνειρο του Ελευθερία το πήρε γιατί γεννήθηκα 6 του Οκτώβρη του 44. Ναι, 6 υπογράψανε.